Είναι οι δημοτικές χοροδίες και το δύο το δημοτικό. Εντάξει. Γιατί, για πες μας ρε, γιατί. Διονύση, είναι τραγικό αυτό που γίνεται και δεν θέλω τώρα να πω κάτι για τον κύριο Βουσολίνο, αλλά τη στιγμή που δεν ήταν έτοιμοι, δεν θα έπρεπε να προχωρήσουν. Διασπάστηκε ο ΣΥΠΑ, πήγε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, απλήρωτη χοροδία, χωρίς συμβάσεις όλοι. Δεν είναι κρίμα και αυτοί οι άνθρωποι που είναι στον αέρα ή τα παιδιά που περιμένουν. Εντάξει, και μας μιλάει και ο κύριος Σουέρεφ, ο οποίος μας λέει ότι μας καλούν να πάμε, λέει, σε εκδηλώσεις. Αλλά πώς θα πάμε? Και μας μιλάει όμως και το Δήμο της Κέρκυρας, που τα παιδιά ανησυχούν τι θα γίνει. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ. Μάλιστα, είχαμε μια συνάντηση την Παρασκευή το πρωί με τον κύριο Βουσολίνο, όπου τελικά αποδείχτηκε ότι η εισήγηση που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Σεπτεμβρίου ήταν για τα μάτια του κόσμου, γιατί η εφαρμογή της δεν μπορεί να υπάρξει. Όταν πάρθηκε η απόφαση της λήξης του ΣΥΠΑΠ, δεν έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία όλων των δημοτικών δομών πολιτισμού. Μαζί με αυτά και το ΟΔΙΟ και οι χοροδίες. Από το Μάρτιο έχει έρθει εγκύκλιος από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου εξηγούσε ότι όλα τα ΟΔΙΑ τα οποία ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου περνάνε αυτομάτως στις υπηρεσίες του Δήμου, εφόσον όμως γίνουν απαραίτητες ενέργειες. Επομένως δεν μπορούν τώρα να μας πούν ότι δεν το ήξεραν, γιατί αυτό είναι τελείως άστοχο. Εμείς ως εργαζόμενοι δεν λάβαμε καμία ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει και στις προσπάθειές μας να τους εξηγήσουμε τα προβλήματα που θα υπάρξουν δεν εισακουστήκαμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τώρα πια είναι αργά. Όλο αυτό είναι μια τεράστια έλλειψη σεβασμού προς τη δημοτική εκπαίδευση, τη μουσική και γενικότερα το πολιτισμό του Δήμου. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για μια Κέρκυρα του πολιτισμού όπου η μουσική δεν σέβεται. Αυτό που νιώθουμε είναι μια τεράστια οργή, απογοήτευση, όχι μόνο γιατί εμείς χάνουμε τις δουλειές μας, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή οι μαθητές μας μένουν ξεκρέμαστοι, δεν έχουν καμία πρόσβαση στη δημοτική μουσική εκπαίδευση, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το κράτος. Ειλικρινά, το θεωρώ πολύ, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψω, και αυτή τη στιγμή είμαστε αιώροι, διότι, ένα λεπτό, έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Ήδη μας έχουν ζητήσει να παρευρεθούμε σε δύο εκδηλώσεις, στις οποίες μάλιστα νομίζω ο οργανωτής είναι και ο Δήμος. Μέσα από αυτά. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε για ποιο λόγο? Και οι εργαζόμενοι βασικά, εμείς ως χοροδίτο, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς κάνουμε το κέφι μας, κάνουμε την τρέλα μας, αλλά δεν πάβει να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κοντά μας 24-25 χρόνια ο καθένας. Τώρα την Τετάρτη θα κάνουμε ένα μάζευμα στη χοροδία. Θα καλέσουμε και τον κύριο Σπύρο τον Ζερβό, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος των χοροδιών του Δήμου. Θα του δώσουμε το περιθώριο να μάθει περισσότερα, πιο επίσημα, και εκεί θα συζητήσουμε κάποια πράγματα την Τετάρτη. Το είδαμε αυτό. Εμείς οφείλουμε να δώσουμε και μια απάντηση από τον κύριο Βουσολίνο, που τον πήραμε τηλέφωνο, αλλά δεν κατέστη την να τον βρούμε. Τον είχαμε όμως από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να δούμε ένα λεπτό τι απάντησε ο κ. Βουσολίνος. Θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το θέμα της Επιτροπής. Έχω την εντύπωση ότι η μετακίνηση των υπαλλήλων του ΣΥΠΑΠ, του προσωπικού του ΣΥΠΑΠ στο Δήμο, έχω την εντύπωση ότι γίνεται για δύο χρόνια. Αρχικά. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, από κάτι. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στο ΣΥΠΑΠ. Έχουν λήξει οι συμβάσεις τους και πρέπει να ξαναγίνουν. Δεν μετακινείται κάποιος εργαζόμενος, γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν καταργήθηκε ο ΣΥΚΙΠΑ που έχει μόνιμους εργαζόμενους για να περάσει η υπηρεσία του Δήμου. Ο Δήμος λοιπόν έρχεται και λέει ότι εγώ θα λειτουργήσω όπως θα λειτουργήσω. Κύριε Αντιδήμαρχε, σωστά, όμως πρακτικά πρέπει να γίνει νέα σύμβαση. Ναι, θα γίνει, αλλά θα γίνει πάντα όπως προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή ο Δήμος δεν θα κάνει υπέρβαση κάποιου νόμου. Θα κοιτάξει να καλύψει τους εργαζόμενους, έτσι φαντάζομαι, αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμου. Δούμε και αυτό το ρεπορτάζ, δούμε και την απάντηση. Πάμε και σε άλλο το θέμα με την ΔΕΙΑΚ. Έχουμε τον πρόεδρο.